Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 9 Ιανουαρίου, και πάμε μαζί να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι και αυτή την ώρα, ξεκινώντας από μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από την Ανατολική Κρήτη και πιο συγκεκριμένα από χωριό της Ιεράπετρας, εκεί όπου είχαμε και δεύτερο θύμα εξαιτίας της κακοκαιρίας. Μετά τον 35χρονο, αυτή τη φορά μιλάμε για μια 89χρονη, η οποία κάηκε ζωντανή στην προσπάθειά της να ζεσταθεί, στην προσπάθειά της να ανάψει την ξυλόσωμπα στο σπίτι της, στο Σταυροχώρι Ιεράπετρας. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να πούμε ότι και το οροπέδιο Λασιθίου κηρύχθηκε σήμερα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της χιονοστιβάδας των προβλημάτων που άφησε πίσω του ο χιονιάς των προηγούμενων ημερών. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον συνάδελφο Χάρη Λεοντάκη από το Ηράκλειο για να μας δώσει το ρεπορτάζ για την 89χρονη αρχικά. Χάρη Λεοντάκη, καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σύριο. Όπως είπε και εσύ, Βίκυ, μια 89χρονη γυναίκα, στην προσπάθειά της, σύμφωνα τουλάχιστον με τις πρώτες ενδείξεις, να ανάψει μια σόπα υγραερίου. Προφανώς υπήρχε διακοπή, κάτι πήγε στραβά. Το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Στην προσπάθειά της να ζεσταθεί, ήταν στο Σταυροχώρι Ιεράπετρας. Προσπάθησε η γυναίκα να κάνει κάτι, όμως. Και λόγω της ηλικίας της δεν μπορούσε, όταν μπήκαν μέσα συγγενικά της πρόσωπα αλλά και οι γείτονες την βρήκαν νεκρή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το οροπέδιο, όπως είπες και εσύ, κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Το οροπέδιο, το οποίο έμεινε αρκετές ώρες, πάνω από 30 ώρες, χωρίς ρεύμα, τα προβλήματα πάρα πολλά. Ο όγκος του χιονιού και στο οροπέδιο τεράστιος, και αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Χθες υπήρξε η απόφαση του περιφερειάρχη, το αίτημα προς τους αρμόδιους υπουργούς να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, μια απόφαση που ήρθε σήμερα. Μάλιστα, και η οποία έγινε αποδεκτή. Βεβαίως ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά από αρκετά χρόνια είδαμε αυτό το κλίμα να δημιουργείται στο νησί μας με αποκορύφωμα τους δύο θανάτους που είχαμε. Χάρη Λεοντάκη, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Τώρα και σε τοπικό επίπεδο, τα κόμματα το ένα μετά το άλλο προχωρούν σε ανακοινώσεις για τα πρόσωπα τα οποία θα καταρτήσουν, θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια τους. Σε επίπεδο Χανίων, να πούμε ότι εκκρεμούν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Γιώργου Παπανδρέου. Σήμερα παρουσιάστηκε και επισήμως το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εδώ από τα Χανιά, με τον τομεάρχη του κόμματος να δηλώνει και να καλεί τους πολίτες ότι είναι ανάγκη σε αυτή την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση οι πολίτες να μαυρίσουν τα κόμματα που κράτησαν τα προηγούμενα χρόνια μνημονιακή πολιτική. Η σύνθεση του ψηφοδελτίου μας αντικατοπτρίζει και το περιεχόμενο που δίνουμε και σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση. Συμμετέχουν αγωνιστές του λαϊκού κινήματος με σημαντική συμβολή στους αγώνες της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών και της νεολαίας. Από αυτούς, μάλιστα, οι μισοί κατεβαίνουν για πρώτη φορά. Οι υποψήφοι του κόμματός μας για την επερχόμενη εκλογική μάχη είναι ο Βουρλάκης ο Νίκος, έμπορος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παραρτήματος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών στα Χανιά, πρόεδρος του Συλλόγου Χωνέων και Κηδεμόνων του Τρίτη Λυκείου Χανίων. Η Κουμάκη Αλέκα, 27 ετών, άνεργη, πτυχιούχος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δημοτική σύμβουλος Πλατανιά, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Λαϊκής Βιβλιοθήκης Παλαιών Ρουμάτων. Ο Λουτσέτης Ομπάμπης, 30 χρονών, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Χανίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης. Ο Μαρινάκης ο Αλέκος, 51 ετών, πολιτικός επιστήμον, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ. Ο Μελισσάκης ο Νικήτας, 50 ετών, πρώην πρόεδρος του Σωματείου Πυροσβεστών Νομού Χανίων, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου ΒΑΜ. Και ο Ριγανάκος ο Φώτης, 39 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Χανίων, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Οι αρχές τώρα έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για τη διεξαγωγή των εκλογών στις 25 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό, είχαμε και μια έκτακτη επίγουσα εγκύκλιο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προς όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, τους δικηγορικούς αλλά και τους συμβολιογραφικούς συλλόγους, με την οποία εγκύκλιο το Υπουργείο ενημερώνει ότι όλα τα δικαστήρια δύο ημέρες πριν αλλά και δύο ημέρες μετά τις εκλογές θα παραμείνουν κλειστά. Αναστέλλονται όλα τα δικαστήρια, όλες οι δίκες, ενώ δεν θα γίνονται και πληστηριασμοί σε αυτό το διάστημα.
Τροποποίηση στο πρόγραμμα λειτουργίας των δικαστηρίων όλης της χώρας φέρνουν οι πρόγορες εθνικές εκλογές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκανε γνωστό ότι λόγω της εκλογικής διαδικασίας της 25ης Ιανουαρίου αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών 2 εργάσιμες ημέρες πριν και 2 μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Κατά παράδοση αυτό γίνεται διότι χρειάζονται όλες αυτές τις μέρες να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της προδικασίας των εκλογών και στη συνέχεια του ελέγχου των αποτελεσμάτων. Επομένως θα έχουμε από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή κλειστά τα δικαστήρια και μετά τις εκλογές, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ποινικές δίκες που θα αρχίσουν πριν τις 22 Ιανουαρίου και δεν ολοκληρωθούν την ίδια μέρα θα συνεχιστούν και μετά την ημερομηνία αυτή. Στο ίδιο χρονικό διάστημα επιβάλλεται να ανασταλεί και η διενέργεια των πληστηριασμών. Η χώρα έχει μπει σε εκλογική διαδικασία. Οι εκλογές γίνονται, όπως ξέρουμε όλοι, 25 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή. Πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές τα δικαστήρια θα είναι κλειστά. Από την αναστολή εξαιρούνται η περίπτωση έναρξης των μεικτών ορκωτών δικαστηρίων και εφετείων, εφόσον έχουν προσδιοριστεί δικάσιμοι εντός του Ιανουαρίου, καθώς και η εκδίκαση κακουργημάτων όταν λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων. Συνεχίστηκε μέχρι του σημείου βέβαια που προκηρύχθηκαν εκλογές. Μετά το σχηματισμό κυβέρνησης που θα προκύψει από τις νέες εκλογές, που γίνονται τώρα, θα επαναπροσδιορίσουμε τη στάση μας, ανάλογα με το τι θα πει τότε η νέα κυβέρνηση. Για τις αναγκαίες αλλαγές λόγω των επικείμενων εκλογών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε επίγουσα εγκύκλιο, την οποία απέστειλε ήδη στους Προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας, τους προϊσταμένους των εφετείων, πρωτοδικείων και εισαγγελιών, τους δικηγορικούς και συμβολιογραφικούς συλλόγους. Να μείνουμε όμως σε αυτό το κλίμα, καθώς η κατανομή των χώρων και των περιπτέρων που θα διαθέσουν οι Δήμοι στα κόμματα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση έγινε σήμερα στη διάρκεια συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν και στους 4 Δήμους του νησιού. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χανίων Γιώργος Πουλιδάκης για τον τρόπο αλλά και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η κατανομή των χώρων στις πολιτικές δυνάμεις. Έγινε μία σύσκεψη σήμερα για να αποφασίσουμε τον τρόπο χρήσης των χώρων που θα διατεθούν για την προβολή των θέσεων του κάθε κόμματος. Υπήρξε μια άριστη συνεργασία. Εγώ έκανα μια πρόταση να γίνει η κατανομή των χώρων ισομερής και όχι αναλογικά, γιατί υπάρχουν κόμματα τα οποία δεν εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Εάν δεν δεχόντουσαν, τότε θα υπήρχε πραγματικά πρόβλημα. Υπήρξε μια πραγματικά κατανόηση εκ μέρους όλων των κομμάτων. Άριστη να επαναλάβω συνεργασία. Συμφωνήσαμε μετά από κλήρωση ποιες θα είναι οι θέσεις του κάθε κόμματος, ακόμα και στα κόμματα που δεν παρευρέθηκαν. Εμείς δώσαμε τις ανάλογες θέσεις μετά από κλήρωση. Η πρώτη εκδήλωση του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, του οποίου ηγείται ο Γιώργος Παπανδρέου, πραγματοποιήθηκε χθες στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, με την παρουσία του κόσμου να χαρακτηρίζεται από τα στελέχη του νέου πολιτικού φορέα ως ικανοποιητική. Αυτό το οποίο τόνισε ένας εκ των στελεχών του νέου αυτού κινήματος, του Γιώργου Παπανδρέου, είναι ότι δεν φιλοδοξούν να αποτελέσουν δεκανίκη κανενός κόμματος, ούτε της δεξιάς ούτε της αριστεράς. Με τα στελέχη του να τονίζουν ότι διαφοροποιούνται από το ΠΑΣΟΚ και ότι αποτελούν ένα νέο πολιτικό χώρο του δημοκρατικού τόξου, το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών έκανε χθες την πρώτη του οργανωτική συνάντηση στα Χανιά. Βλέπετε όλοι ότι είναι ένα δυναμικό ξεκίνημα που κάνουμε στα Χανιά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε όλες τις δυνατές δυνάμεις στο χρόνο που απομένει. Τα ψηφοδέλτια μας θα πλαισιώνουν νέοι άνθρωποι, δυναμικοί στην κοινωνία. Όπως είπε ο Αλκαίος Ακελάρης, μέλος του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, το ψηφοδέλτιο του κόμματος του Γιώργου Παπανδρέου στα Χανιά θα πλαισιώνουν νέοι άνθρωποι, τους οποίους ενώνει η κοινή πίστη για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου δημοκρατικού χώρου που θα εκφράζει τους σοσιαλιστές. Αυτό που θα ρωτήσουν πολλοί και ρωτάνε πολλοί είναι γιατί κόμμα τώρα. Γιατί ίδρυσε ο Γιώργος Παπανδρέου αυτό το κίνημα. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς στον κόσμο είναι ότι αυτό το κίνημα δεν το ίδρυσε ο Γιώργος. Το ίδρυσαμε εμείς, ανήκει σε εμάς. Ο Γιώργος Παπανδρέου άκουσε αυτό το κάλεσμα και ως όφιλο, ως πολιτικός που θα τον γράψει ιστορία γιατί στήριξε τη χώρα σε δύσκολες στιγμές, έφτιαξε αυτό το κίνημα. Δεν θα γίνουμε δεκανίκη κανενός, ούτε της δεξιάς ούτε της αριστεράς, τόνισαν τα στελέχη του Κηδισσό και απευθύναν κάλεσμα στους Χανιώτες να συμπορευτούν μαζί τους. Δεν μας νοιάζει να μπούμε σε μια αντιπαράθεση στελεχών. Τη δυναμική θα τη δείξει ο ίδιος ο κόσμος. Βλέπετε ότι ήδη έχουν προσέλθει πάρα πολλοί κόσμος σε ένα κάλεσμα το οποίο έγινε μόνο για αυτοργάνωση.
για κανένα άλλο λόγο, να μαζευτούμε, να συζητήσουμε και να μιλήσουμε το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Στα Χανιά έπεσε ο τυχερός αριθμός, το τυχερό πεντάρι του Τζόκερ, για να πούμε και την καλή είδηση της ημέρας. Ένας Χανιώτης λοιπόν είναι ο υπερτυχερός, ο οποίος κερδίζει ένα ποσό που ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Το τυχερό δελτίο παίχτηκε σε πρακτορείο της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Η τύχη από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να επισκέπτεται τα Χανιά και να σκορπίζει χαμόγελα από τα μικρά και μεγάλα ποσά που διανέμει το Τζόκερ. Αυτή τη φορά ένας Χανιώτης, όπως όλα δείχνουν, έπιασε το πεντάρι κερδίζοντας το ποσό των 174.218 ευρώ. Το τυχερό δελτίο παίχθηκε στο πρακτορείο του κυρίου Νίκου Κουτσορινάκη στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 81. Είχαμε τη χαρά, το μοναδικό πεντάρι που έπεσε στην Ελλάδα, να πέσει στο πρακτορείο μας εχθές με συνολικά κέρδη 174.000 ευρώ. Υπολογίζω από τη στιγμή που έπεσε αυτό το πεντάρι, ήταν κάτι δικοί μας ανθρώποι, δηλαδή ήταν Έλληνες αυτοί που το έπαιξαν, δεν ήταν ξένοι ας πούμε, αλλά δεν έχω διαπιστώσει ακόμα ποιος είναι. Βέβαια θα το γνωρίσω, γιατί πρέπει να περάσει από το πρακτορείο, να πάρει την απόδειξη πληρωμής που θα πάει στην τράπεζα για να πληρωθεί ο άνθρωπος. Το πρακτορείο του κ. Κουτσορινάκη θεωρείται από πολλούς γουρλίδικο, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει το πεντάρι με μεγάλα ποσά αντιστοίχως. Συνολικά, τουλάχιστον στα 6 τελευταία χρόνια, έχουμε δώσει 5 φορές από πεντάρια, με 60, με 80, με 120, 130. Βέβαια, τη μεγάλη επιτυχία του 5G δεν έχουμε κάνει ακόμα, αλλά ευελπιστούμε την επόμενη φορά ότι θα είναι η σειρά μας για τη μεγάλη επιτυχία. Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε jackpot, με αποτέλεσμα στην επόμενη κλήρωση της Κυριακής να μοιραστούν οι τυχεροί τουλάχιστον 1.600.000 ευρώ. Κρήτη ώρα 3. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με μια ακόμα προεκλογική συζήτηση. Αυτή τη φορά καλεσμένη στο στούντιο της τηλεόρασης Κίδων ο κύριος Πέτρος Λιμπεράκης, εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, καλώς σας μεσημέρι. Ο κύριος Γιώργος Νταγκουνάκης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε, κύριε Νταγκουνάκη. Γεια σας, κύριε Παπαδογιαννάκη. Και ο κύριος Νίκος Φουρναράκης από το Ποτάμι. Καλώς ήρθατε. Είμαστε καλά. Καλώς ήρθατε. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να διευκρινίσω ότι είχε κληθεί και εκπρόσωπος από τη Νέα Δημοκρατία. Απευθυνθήκαμε και στην Ομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και στην αντίστοιχη του Ρεθύμνου αλλά και του Ηρακλείου. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθεί η Νέα Δημοκρατία στο πάνελ το σημερινό. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιες από τις θέσεις των κομμάτων που σήμερα εκπροσωπείτε εδώ. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Λιμπεράκη. Ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο του κόμματος και εδώ στα Χανιά. Υπήρξαν κάποιες εξαιρέσεις. Κόπηκαν ονόματα και από ψηφοδέλτια της υπόλοιπης Ελλάδας και εδώ στα Χανιά. Βγήκε εκτός ο κύριος Μιλτιάδης Κλονιζάκης. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει αυτό τους ψηφοφόρους σας, κατά πόσο θα σας στοιχήσει πολιτικά. Εκτιμώ ότι όλοι οι συνυποψήφοι για υποψήφοι που ήμουν και εγώ ανάμεσα σε αυτούς, είχαν κάτι να προσφέρουν στο ψηφοδέλτιο. Η κρίση που έγινε μέσω των διαδικασιών συντεταγμένων για τη διαμόρφωση του ψηφοδελτίου κατέληξε στην εξάδα που έχει ανακοινωθεί. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά αξιόλογη εξάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος είναι πολύ καλύτερος ή πολύ πιο κακός από τον άλλο. Είναι πάρα πολύ καλή εξάδα. Και σίγουρα και αν ήταν και ο κ. Κλονιζάκης ή άλλοι που ήταν υποψήφοι, υπήρξε ο κ. Αγοραστάκης, ο οποίος έχει προσφέρει, τι να σας πω τώρα, να μην αναφέρω όλα τα ονόματα, θα ήταν εξίσου καλές οι επιδόσεις προς το που περιμένουμε στο νομό Χανίων. Περιμένετε ότι πράγματι θα επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, και αν ναι, πόσο δύσκολο θα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αν έρθει πρώτο κόμμα, να σχηματίσει κυβέρνηση? Θα χρειαστείτε πιθανότητα τη σύμπραξη και άλλων δυνάμεων. Το πρώτο είναι, περιμένουμε να διαψευστούν οι δημοσκοπήσεις με το ΣΥΡΙΖΑ μεγαλύτερα ποσοστά από τη Δήμη, αλλά το να κάνει κανείς προβλέψεις τώρα σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον για το ποιοι θα είναι, αν έχει όχι δυναμία, αυτοδυναμία ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμείς εκτιμούμε ότι θα έχει, ποιοι θα είναι στη Βουλή, ποιους όρους κτλ. Είναι λίγο παρακινημένο, δηλαδή είναι πολύ υποθετικό, δεν έχει νόημα πραγματικά. Αλλά όπως έχουμε πει,
Και στην περίπτωση της αυτοδυναμίας, που αυτός είναι ο στόχος μας, εμείς θα επιδιώξουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες με κόσμο που είναι στην πλευρά του δοκιμαζόμενου λαού μας και όχι με κόσμο που είναι στην πλευρά των ανθρώπων του πλούτου. Κύριε Φουρναράκη, θεωρείτε ότι σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση οι πολίτες θα ψηφίσουν, θα κρίνουν μάλλον πολιτικές ή πρόσωπα? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Πριν ξεκινήσω να σας απαντήσω, θέλω να κάνω μια δήλωση, η οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Θέλω, κοιτάζοντας όλο τον κόσμο, να δηλώσω από εδώ από τα Χανιά ότι είμαστε όλοι Γάλλοι, είμαστε όλοι σκητσογράφοι και δεν φοβόμαστε. Αυτό θέλω να είναι ένα μήνυμα που θέλω να περάσει προς όλους με βάση και την τελευταία τρομοκρατική επίθεση η οποία έγινε στο Παρίσι. Τώρα, εμείς στο ποτάμι έχουμε βάλει, αν θέλετε, σε ισότιμη σχέση το θέμα των πολιτικών και το θέμα των προσώπων. Ίσως είμαστε το μοναδικό κόμμα το οποίο βάζει αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, λέμε πολύ καθαρά ότι φυσικά η πολιτική με ήττα είναι ένα ζήτημα και οι πολιτικές που θα ακολουθούν είναι ένα δεύτερο ζήτημα, αλλά σαφέστατα τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι στις τελευταίες εκλογές που έρχονται, σαφέστατα οι πολιτικές θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά και οι φορείς των πολιτικών αυτών, δηλαδή τα πρόσωπα, θα παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο. Ή τουλάχιστον θέλουμε εμείς να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Μάλιστα. Κύριε Νταγκουνάκη, σήμερα παρουσίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα εδώ στα Χανιά το ψηφοδέλτιό του. Ωστόσο, είναι πάγια θέση η δική σας να προτάσετε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και όχι τα πρόσωπα στις εκλογικές αναμετρήσεις. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποιο διαφορετικό στοιχείο σε αυτήν την αναμέτρηση στις 25 του μήνα, ή ο κόσμος πρέπει να αξιολογήσει τις μέχρι σήμερα πολιτικές και τις προτάσεις και τις θέσεις που διατυπώνει το κάθε κόμμα? Κυρία Παπαδογιαννάκη, τα πρόσωπα πάντα υποτάσσονται στις πολιτικές των φορέων στους οποίους εντάσσονται. Αυτό είναι η αλήθεια. Και όσοι προσπαθούν να αποδείξουν το αντίθετο, το κάνουν μόνο για να παραπλανήσουν, να στρέψουν αλλού τη σκέψη του λαού των εργαζομένων. Η γνώμη μας είναι ότι οι εργαζόμενοι, ο λαός γενικότερα, η φτωχή, η αγροτιά, οι μικρομεσαίοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, η νεολαία και οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, πρέπει να έχουν στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Να έχουν στραμμένο το βλέμμα στην επόμενη μέρα, μην αφήνοντας κανένα απολύτως περιθώριο σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, λέω σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, βεβαίως δεν ταυτίζονται, έχουν διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς και πορείας και δρόμου που ακολουθάνε, όχι όμως στρατηγικής και πολιτικής, πάντα, να μην αφήσουν κανένα περιθώριο να τους περάσουν στις 15 υπόλοιπες μέρες που μένουν τα παραμορφωτικά γυαλιά του τρόμου ή του εμπορίου των ψεύτικων ελπίδων. Να έχουν στραμμένη την σκέψη τους στην επόμενη μέρα, όπου το σύνολο των προβλημάτων που σήμερα βιώνουν θα είναι παρόντα. Θα είναι παρόντα οι 400 και άνω ψηφισμένοι νόμοι στα πλαίσια του μνημονίου και όχι μόνο. Θα είναι την επόμενη μέρα η ανεργία στο σπίτι κάθε εργαζόμενου. Θα είναι οι πετσοκομμένες, ρημαγμένες θα έλεγα, για τη μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων συντάξεις. Θα είναι η υγεία στην κατάσταση που είναι. Θα είναι η παιδεία το ίδιο και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό. Όλα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Πάνω απ' όλα την επόμενη μέρα, είτε το ένα κόμμα, είπε ο κύριος Λιμπεράκης, και εμείς λέμε ότι έτσι είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται θα κυβερνήσει τη χώρα στις 26 του μήνα, θα είναι η κυβέρνηση εκείνη που θα συνεχίσει στην ίδια ρότα, στις ίδιες ράγες το τρένο, όντας και υπερθεματίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν από μια μεγάλη εικόνα ο καθένας που προσκυνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ, και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και η υπόλοιπη Ευρωλάγνη, όντας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όντας παρούσα η στρατηγική για την Ευρώπη του 2020, δηλαδή την Ευρώπη της ανταγωνιστικότητας, όπως λένε, δηλαδή της Ευρώπης του τσακίσματος παραπέρα των λαϊκών συμφερόντων, της μείωσης της εργατικής δύναμης, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα στα πλαίσια των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είμαστε και στις 26 του μήνα μέλη της λυκοσυμμαχίας του ΝΑΤΟ, που η κατά τα άλλα αριστερή αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένη είναι η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας και της συγκυβέρνησης,
δεν πλανιέται από αυτό ο ελληνικός λαός, την έχουν ζήσει τουλάχιστον χρόνια. Εκεί που υπάρχει περίπτωση να παραπλανηθεί είναι από τη νέα κυβέρνηση, από τη νέα δύναμη που φιλοδοξεί να κυβερνήσει, η οποία έχει δώσει τα διαπιστευτήρια και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά θα είναι παρόν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η σκέψη των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας γενικότερα να είναι στην επόμενη μέρα όπου θα χρειαστεί. Αν θέλουν να αποκρούσουν τα νέα μέτρα, μια ισχυρή ασπίδα προστασίας, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ενισχυθεί, αν οργανωθεί ο ελληνικός λαός και η νεολαία. Θα χρειαστεί να έχουν επίσης μια δύναμη ανατρεπτική, να ανατρέψουν και τα όσα ζουν σήμερα. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το κίνημα είναι δυνατό, είναι ανατρεπτικό. Θα χρειαστεί να παλέψει ο ελληνικός λαός την επόμενη μέρα και να συστρατευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που έχει τη μοναδική διέξοδο πραγματική, που θα δώσει πραγματική απάντηση και θετική πορεία. Ναι, με αυτό θα ολοκληρώσω. Πραγματική πορεία, πώς το λένε, και θα λύσει επί της ουσίας και σε βάθος τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή του εργαζόμενου λαού. Με μονομερή διαγραφή του χρέους, καθολική και μονομερή, το ξεκαθαρίζουμε, όχι σαν αυτή που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν 2,5 χρόνια ότι με ένα άρθρο θα τα καταργήσει όλα. Μάλιστα. Δεύτερον, με την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας μας και την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίων υποφελών με όλες τις χώρες, όσες έχουν τη διάθεση. Αυτό, δηλαδή, μου κάνετε το ερώτημα για να συνεχίσω. Διαγραφή. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να συνεχίσω, να απαντήσω. Εντάξει, τι θα γίνει. Ο λαός θα μπει σίγουρα κερδισμένος, ή τουλάχιστον θα έχει βάλει ένα μεγάλο σπόρο για την καλλιέργεια της ελπίδας και των μεγαλύτερων ηλικιών και κυρίως της νέας γενιάς, αν θα γίνει αυτό. Και βεβαίως το τρίτο του τρίπτυχου που πάει μαζί με τα δύο προηγούμενα θα έχει ανοίξει το δρόμο, ή τουλάχιστον θα ενισχύσει την προσπάθεια για μια άλλου τύπου ανάπτυξη που έχει ανάγκη, αλλά και τις προϋποθέσεις η χώρα μας, έχει όλες τις προϋποθέσεις, με κοινωνικοποιημένα όλα αυτά που λέμε τα βασικά και συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, ούτως ώστε αυτοί που παράγουν τον πλούτο να τον καρπώνουν τώρα και όχι όπως γίνεται μέχρι σήμερα και όπως θα γίνει και μετά τις εκλογές, είτε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε με κυβέρνηση. Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Θα αδικήσουμε τους υπόλοιπους και δεν είναι σωστό να έρθω σε εσάς, κύριε Λιμπεράκη. Δεν θα ήθελα να ρωτήσω για τη μονομερή διαγραφή του χρέους, για την οποία πολλής λόγος γίνεται προεκλογικά. Θα ήθελα να σταθούμε σήμερα σε μια δήλωση του μουσικοσυνθέτη του Μίκη του Θεοδωράκη, που απευθύνεται στον ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι ο όρος που έθεσε στον ΣΥΡΙΖΑ για ενδεχόμενη στήριξη είναι ανέφικτος, γιατί θα οδηγούσε σε σφοδρή σύγκρουση με απρόβλεπτες συνέπειες. Υποστηρίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να διακηρύττει το τέλος του μνημονίου και χωρίς στήριξη δεν θα μπορεί να αμυνθεί στις επιθέσεις των δανειστών. Έχει τη δική της σημασία και το δικό της συμβολισμό σίγουρα. Για σας, στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να μας πείτε πώς μεταφράζεται αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Θεοδωράκη. Ασφαλώς να ξεκινήσω προσυπογράφοντας αυτή τη δήλωση. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μνημόνιο και δανειακή σύμβαση. Ωραία. Για τη Δανειακή Σύμβαση, μου είπατε, δεν θα με ρωτήσετε, φαντάζομαι αργότερα, στη διάθεσή σας, αλλά για ό,τι έχει να κάνει με το μνημόνιο, η θέση μας δεν είναι υποσυζήτηση. Είναι αδιαπραγμάτευτη. Μνημόνιο την επόμενη των εκλογών δεν θα υπάρχει. Θα μου πείτε, επειδή υπάρχει ένα θέμα. Τα μέτρα του μνημονίου όμως. Τα μέτρα του μνημονίου συζητάμε. Το μνημόνιο ως σώμα κειμένου θα καταψηφιστεί σε ένα νόμο, με μία συνεδρίαση της Βουλής, όπως ψηφίστηκε. Οι 400 τόσοι εφαρμοστικοί νόμοι θέλουν αντίστοιχες διαδικασίες για να καταργηθούν ένας-ένας, πέντε-πέντε, θα δούμε, αυτό δεν ξέρω. Με έναν, είπατε, σε ένα άρθρο, σε ένα νόμο. Θα καταργηθεί ακριβώς το μνημόνιο. Δεν θέλει πολλές δηλαδή. Ένα. Και αυτό το έχετε πάρει πίσω. Μα αυτό σας λέω, κύριε Ταγκουνάκη, ότι με ένα νόμο θα καταργηθεί το μνημόνιο. Και εξάλλου, δεν χρειάζεται να σας πω ότι θα καταργηθεί το μνημόνιο, αφού πάμε στις εκλογές με αιχμή του δόρατος της πολιτικής μας το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο τι είναι, η κατάργηση του μνημονίου. Είναι ρεαλιστικό όμως, κύριε Λιμπεράκη, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο πρόεδρός σας? Καταρχήν είναι ρεαλιστικό. Είναι τεκμηριωμένο και οικονομικά και πού θα βρεθούν τα λεφτά. Αν θέλετε να το επαναλάβουμε, νομίζω ότι είναι βαρετό. Μπορώ να σας τα πω πάλι άλλη μια φορά. Το ζουμί όμως ποιο είναι? Ρεαλιστικό θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να πεινάνε. Δεν πρέπει, που σήμερα διάβαζα ότι είναι το 73% του ελληνικού πληθυσμού δυσκολεύεται στο καθημερινό του φαΐ.
Είναι αυτή η κατάσταση πολιτισμένης χώρας, με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, να τα βράσω όλα τα άλλα, να με συγχωρείτε και την έκφραση, εάν έχουμε ένα λαό που πεινάει. Τι να τα κάνω, οτιδήποτε άλλο μέτρο, λέμε ανάπτυξη και φούμαρα και τέτοια, όταν έχει τον κόσμο που πεινάει. Όταν ο κόσμος πάει στα νοσοκομεία και δεν μπορεί να πάρει τα φάρμακά του. Δηλαδή, η αύξηση δηλαδή του κατώτατου μισθού θεωρείται ότι θα είναι ένα από τα πρώτα μέτρα όπως έχει υποθεί στο οποίο θα προχωρήσει. Ασφαλώς και ίσως όπως έχουμε πει, και πολλές φορές είναι ένα μέτρο που δεν κοστίζει, δεν θα ζητήσει λεφτά από την κεντρική κυβέρνηση αυτό. Γιατί είναι τότε λέτε δεν το έκαναν μέχρι σήμερα. Σίγουρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις θέλουν ένα λαό ικανοποιημένο. Με συγχωρείτε, γιατί είναι διαμετρικά αντίθετες πολιτικές. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που δυστυχώς την εκπρόσωπος, αλλά δεν μπορούμε να αποκρύψουμε, ήταν και του Πασόκ που συγκυβερνούσε, ήταν η φτωχοποίηση του λαού σε όφελος ορισμένων ανθρώπων. Δηλαδή, να το πούμε λίγο ανάποδα, ποιος έχει κερδίσει από αυτή την κρίση? Δεν υπάρχουν κερδισμένοι. Στη χώρα μας διπλασιάστηκε ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων μέσα στην κρίση. Δηλαδή, έχουμε ξεκάθαρα ποιοι είναι κερδισμένοι. Εμείς λέμε θα τα αντιστρέψουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί 500 άνθρωποι να ζουν εις βάρος του υπόλοιπου 11 εκατομμύρια της χώρας. Αυτό είναι λάθος. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Δεν στέκει με καμία λογική. Δεν έχει μέλλον. Δηλαδή, και τεχνικά να το δούμε, ας το απαλλάξουμε από πολιτικές. Τεχνικά να το δούμε, θα μας φτάσει σε αδίωξη. Θα μας φτάσει μια νέα κρίση. Είναι η πολιτική αυτή που μας οδηγεί ξεκάθαρα σε ένα νέο. Σε μια νέα κρίση, την οποία τώρα ας πούμε μπαλώσαμε με δύο τσιρότα. Άλιστα. Δεν γίνεται να ζήσουμε με αυτή τη λογική. Κύριε Φουρναράκη, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές σας θέσεις στο ποτάμι, θεωρείτε ότι είναι απόλυτα ξεκάθαρες λίγες ημέρες πριν τις εκλογές και είναι επίσης ξεκάθαρες και οι κόκκινες γραμμές τις οποίες έχετε θέσει? Γνωρίζει, νομίζετε, ο ελληνικός λαός σήμερα με ποιους τελικά θα συνεργαστείτε, αν χρειαστεί, την επομένη των εκλογών? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση και θέλω να κοιτάξω τον κόσμο στα μάτια και να το ρωτήσω. Ευθέως, μήπως είσαι ποτάμι και δεν το ξέρεις? Τι θέλω να πω με αυτό? Εμείς είμαστε το κίνημα της λογικής, είμαστε το κίνημα της σύνεσης, είμαστε το κίνημα της συνεννόησης. Και δυστυχώς, ενώ είμαστε ένα κόμμα τόσο λίγων μηνών, δικαιωνόμαστε από τα αποτελέσματα. Θέλω να σας θυμίσω το εξής, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο πρόωρων εκλογών, διότι όλα τα παλιά κόμματα αποφάσισαν έτσι. Και αποφάσισαν έτσι το καθένα για τους δικούς του λόγους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πάρα πολύ απλά το εξής. Είναι δυνατόν να μπορέσουμε να πιστέψουμε όλοι στην Ελλάδα ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε έναν άξιο Έλληνα ο οποίος θα μπορούσε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας με μάλιστα ένα πολύ υψηλό ποσοστό μέσα στη Βουλή? Είναι δυνατόν? Ήταν θέμα προσώπου, δηλαδή, μας λέτε, κύριε Φουρναράκη? Όχι, ήταν θέμα πολιτικού καιροσκοπισμού των παλιών κομμάτων. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί προσέξτε να δείτε τι συνέβη τώρα. Ενώ όλοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους για τις περιβόητες αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν στο Σύνταγμα, όλοι μιλούν για την κακοδαιμονία που μαστίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα, ιδιαίτερα μέσα από τα άρθρα του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών και περί ασυλίας βουλευτών, με το να προστρέξουν τη χώρα σε πρόορες εκλογές, αυτή η αναθεώρηση πηγαίνει πίσω. Εμείς τι λέγαμε λοιπόν? Λέγαμε αυτό που έλεγε η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Λέγαμε λοιπόν να συνεννοηθούν όλοι, γι' αυτό επιμένω ότι είμαστε το κόμμα της συνεννόησης, επιμένω ότι είμαστε το κόμμα το οποίο θα βάλει το νέο πολιτικό ήθος στην χώρα. Και επιμένω ότι είμαστε το κόμμα το οποίο θα τους φέρουμε όλους σε έναν δημιουργικό διάλογο. Εμείς λέγαμε λοιπόν το πολύ απλό. Να μπορέσουμε να ψηφίσουμε πρόεδρο Δημοκρατίας με μια ισχυρότατη πλειοψηφία. Αυτό θα έδινε προς τα έξω ένα σύνθημα ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα αραγές εσωτερικό μέτωπο, τουλάχιστον στα κυρίαρχα ζητήματα. Και να πάμε σε προσδιορισμένο χρόνο εκλογών, ο οποίος φυσικά θα ήταν μετά το τέλος της τουριστικής περίοδου. Ανταυτού, είδατε ότι πηγαίνουμε σε πρόορες εκλογές. Και να έρθω τώρα στο ερώτημά σας. Έχετε δίκιο. Δεν είναι πολύ γνωστές ίσως οι θέσεις μας για πάρα πολλούς λόγους. Προκαλώ λοιπόν όλους να κάνουν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπουν στο site μας, ποτάμι.gr. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι 99 θέσεις κυβερνητικής πολιτικής. Δεύτερον, να έρχονται από τη Δευτέρα στο εκλογικό μας κέντρο, το οποίο είναι Κηδονίας 32. Και τρίτον, να ενημερώνονται από τον τοπικό τύπο για τις περιοδίες τις οποίες θα κάνουν οι υποψήφοι του ποταμιού σε όλο τον νομό, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας
και να μπορέσουμε λίγο να τους διαφωτίσουμε για τις θέσεις μας. Και πάμε τώρα στο κρίσιμο. Βεβαίως και θα συνεργαστούμε. Είναι δεδομένο ότι θα συνεργαστούμε. Το έχουμε πει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Όποιος και αν είναι ο νικητής των εκλογών. Και ξέρετε γιατί? Διότι πιστεύουμε ότι η χώρα δεν αντέχει δεύτερες εκλογές. Πιστεύουμε ότι πρέπει να πάμε σε μια κυβερνησιμότητα. Και βεβαίως υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Δεν θα συνεργαστούμε φυσικά με ακροδεξιούς και δεν θα συνεργαστούμε φυσικά με σταλινικούς. Εννοώ στην λογική, στην εκφορά του πολιτικού λόγου και στην πολιτική πρακτική. Αυτές είναι οι κόκκινες γραμμές τις οποίες βάζουμε εμείς. Και για να συνδέσω εδώ με το πρώτο σας ερώτημα που μιλούσε για τα πρόσωπα, φυσικά και είμαστε εκείνοι οι οποίοι δεν μασάμε τα λόγια μας και λέμε ξεκάθαρα ότι θα βάλουμε βέτο στο θέμα των προσώπων. Μάλιστα. Βάλτε μια ανωτελεία να πάμε σε αυτό το σημείο στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας. Έθιξε ένα σημαντικό ζήτημα στην τελευταία τοποθέτησή του ο κύριος Φουρναράκης, αυτό της πολιτικής σταθερότητας και στην ανάγκη να μην οδηγηθεί η χώρα και πάλι σε εκλογές. Και θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, κύριε Νταγκουνάκη, κατά πόσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί στο ενδεχόμενο που θα χρειαστεί η σύμπραξη δυνάμεων προκειμένου να μην συρθεί η χώρα και πάλι σε εκλογές. Κυρία Παπαδογιαννάκη, να σας θυμίσω ότι η γειτονική Ιταλία έκανε κάθε 6 μήνες εκλογές, αλλά δεν ευρέθηκε κανένα φίδι μαύρο και κολοβό να φάει τον Ιταλικό λαό. Σίγουρα δεν θα ήταν και το ιδανικό σενάριο αυτό, κύριε Νταγκουνάκη, για την Ελλάδα. Ίσα-ίσα το καπιταλιστικό σύστημα καλά κράτησε και εκεί και είναι αυτό που έφαγε και τον Ιταλικό λαό, όπως τρώει και τον Ελληνικό λαό. Ένα αυτό. Δεύτερο, το σταθερές κυβερνήσεις έτσι όπως προπαγανδίζονται, ένα στόχο έχουν. Γενικότερα δηλαδή. Σταθερότητα. Μιλάμε όμως γενικότερα για σταθερότητα, όχι μόνο για μια σταθερή κυβέρνηση. Σταθερότητα. Θα είναι η σταθερότητα σε μια κυβέρνηση που θα επαναφέρει το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού εκεί που ήταν. Ζητείτε σήμερα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μετεκλογική σταθερότητα κυβερνητική που θα υπάρξει. Είναι ήδη και εδώ στο τραπέζι, φάνηκε ότι διαθέσιμοι υπάρχουν. Και μάλιστα με αποστολή διαθέσιμη. Πάμε και εδώ, πάμε και εκεί, προκειμένου να βοηθήσουμε το κεφάλαιο να συνεχίσει να ξεπεράσει την κρίση και στη χώρα μας, εις βάρος πάντα του λαού και της νεολαίας. Αυτό λοιπόν σηματοδοτεί η αντίληψη της σταθερής κυβέρνησης ή των κυβερνήσεων. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μην τον απασχολεί αυτό το ζήτημα. Κυβέρνηση θα υπάρξει, είναι δεδομένο. Δεδομένο. Άλλο πρέπει να τον απασχολήσει τον ελληνικό λαό. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα εργαστεί το ΚΚΕ. Όταν έχεις δεδομένη μια κυβέρνηση και την πολιτική που αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει και είπαμε στον πρώτο κύκλο της συζήτησης ποια πολιτική θα συνεχίσει, όλοι λένε ότι θα οργανώσουν την ανάπτυξη, το ξεπέρασμα της κρίσης, ότι θα είναι πειθαρχημένα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο που κρύβουν όλα όσα από εκεί χαράζονται, το ότι ακόμη και οι προϋπολογισμοί ελέγχονται ένα εξάμηνο, άρα κανείς, αν δεν συγκρουστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν αποχωρήσει από αυτή τη λυκοσυμμαχία, αν δεν πάρει απόφαση να διαγράψει το χρέος και να πει ότι δεν, αυτό το χρέος δεν είναι του ελληνικού λαού και δεν το πληρώνω και τελειώσαμε συν τα υπόλοιπα που είπα στο πρώτο μέρος της συζήτησης, είναι υποχρεωμένος να βαδίσει σε αυτές τις ράγες. Αυτό λοιπόν το κρύβουνε. Χρειάζεται λοιπόν απέναντι σε μια τέτοια κυβέρνηση, με όποια σύνθεση και να έχει, εμείς λέμε ότι θα είναι από ό,τι φαίνεται κορμός ο ΣΥΡΙΖΑ, συν ό,τι γεμίδια από εδώ και από εκεί. Είναι διαθέσιμα και είναι δεδηλωμένα ότι θα βρεθούν για συγκρότηση κυβέρνησης. Ο ελληνικός λαός χρειάζεται λοιπόν μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι στραμμένη η σκέψη και του χανιώτικου λαού που μας ακούει αυτή την ώρα, όλων αυτών που σήμερα υποφέρουν. Άλιστα. Αν θέλει ο χανιώτης που μας ακούει σήμερα, που σήμερα τον έχουν τσακίσει, να έχει την επόμενη των εκλογών μία δύναμη που θα συγκρούεται με την κυβέρνηση για να φρενάρει μέτρα, για να αναχτίσει χαμένα, για να ανοίξει δρόμο σε άλλη κατεύθυνση, τότε πρέπει να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να τον κοροϊδεύει, έλεγε τα πράγματα με το όνομά του, η ζωή δυστυχώς μας επαλήθευσε σε όλα, μας επιβεβαίωσε, ακόμη και το 2012 όταν γινόταν περίπου το ίδιο ερώτημα
αν θα αναλάβει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ευθύνες κυβερνητικές, όχι εξουσίας. Έχει διαφορά αυτό το πράγμα σε μια αστική κυβέρνηση διαχείρισης και είπαμε ευθέως την αντίληψή μας. Υποστήκαμε τα αποτελέσματα αυτής της λειψής κατανόησης στην αντίληψη που τότε το κόμμα μας έκφρασε ευθέως στον ελληνικό λαό. Θα έχουμε, φαντάζομαι, στον επόμενο κύκλο χρόνο θα έχετε να μια αναλύσουμε ακόμα αυτή τοποθέτηση. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, κύριε Λιμπεράκη, θα προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σύσταση Εθνικής Επιτροπής για το χρέος την επομένη των εκλογών, αν είναι πρώτο κόμμα, και αν καταφέρει βεβαίως να συγκροτήσει κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι εθνικό ή τεχνικό το θέμα του χρέους. Εμείς λέμε ότι αυτό που έχει να κάνει με το χρέος είναι ότι πρέπει να το δούμε σε μια τελείως διαφορετική βάση. Το χρέος δεν είναι κάτι που καταλογίζουν με όλα αυτά τα ψέματα που έχουν υποθεί. Να πω σε παρένθεση ότι αυτή η εποχή, ο ιστορικός του μέλλοντος, θα πρέπει να ξεκινήσει τον τίτλο με ένα τεράστιο ψέματα σαν επικεφαλίδα, τα όσα έχουν ακουστεί. Να επιστρέψω όμως σε αυτό που μου λέτε το χρέος. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα του χρέους δεν είναι ένα πρόβλημα που θα το λύσει μια επιτροπή, θα το λύσουμε μέσα στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα που ταλανίζει την Ιφίλιο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Θα δούμε ότι πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, αδιέξοδη, και λέμε ότι πρέπει να γίνει μια συνεννόηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα του χρέους. Το θέμα του χρέους της Ελλάδας καταρχήν, αλλά δεν είναι μόνο και το θέμα της Ελλάδας. Ακολουθεί η Ισπανία, ακολουθεί η Ιταλία, είναι όλες οι χώρες με αυτό το τεράστιο βαρύδι στο λαιμό του λαού τους, του χρέους που γίνεται όχι με ευθύνη του κάθε λαού. Έτσι. Δεν αποφάσισε ο λαός μας ότι θα φορτωθεί αυτό το χρέος, άλλοι του το αποφασίσανε. Και δεν τα έφαγε ο λαός μας μαζί με κανένα, άλλοι τα φάγανε. Τότε γιατί το αποδέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και καλεί τον ελληνικό λαό να πληρώσει έστω και μέρος του? Ευχαρίστω σας απαντήσω, κύριε Δαγκουνάκη, είναι ότι δεν το αποδέχεται. Δεν το αποδέχεται, αφού διαπραγματεύσει θα κάνετε. Ποιο διαπραγματεύεται? Αυτό που αποδέχεται κάτι. Αυτό που δεν αποδέχεται δεν διαπραγματεύεται. Λέει χ. Τελειώσαμε. Αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να γίνει με συνεννόηση τα πράγματα και όχι με σύγκρουση. Και το συγκεκριμένο δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνεννόηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε εμείς στο λαό της Σλοβενίας, της Λετωνίας, της Γαλλίας, επειδή μας αρέσει, θα σου φορτώσουμε τα χρέη μας. Πρέπει να έρθουμε σε μια συνεννόηση, να του πούμε, ελάτε να βρούμε έναν τρόπο να απαλλαγούμε όλοι μαζί από τα χρέη. Έχω την εντύπωση ότι κατανοείτε. Ο λαός χρωστάει για να διαπραγματευτεί με τους λαούς που είπατε. Κατανοώ πάρα πολύ καλά. Ο λαός... Αυτοί που χρωστάνε λοιπόν να πάνε να τα κάνουν αυτά. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Κύριε Δαγκουνάκη, για πολλωστή φορά. Δεν γίνονται τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να διαφορείς, να ζεις. Μπορούμε να βάλουμε σειρματοπλέγματα γύρω-γύρω από τα σύνορά μας και να πούμε θα ζήσουμε μόνοι μας και ωραία στο μικρό σπίτι. Αυτά τα βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ζήσουμε στο μικρό σπίτι, στο λιβάδι, χαρούμενοι τέτοια. Αυτά δεν γίνονται. Μα και ο λαός αυτή τη στιγμή θα ήθελε, κύριε Δαγκουνάκη, να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ένα θέμα διαπραγμάτευση. Και όπως πολλά πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό εμείς δεν έχουμε, εξ αρχής έχουμε δηλώσει, δεν έχουμε αντιπαράθεση με τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Εκεί που έχουμε να χωρίσουμε, είναι η διαχωριστική μάλλον γραμμή που τραβάμε, είναι μεταξύ πλούσιων και φτωχών. Να το πω πολύ απλοϊκά, να το πω μανιχαϊστικά. Έτσι, που δεν είναι. Είναι λίγο χοντροκομμένο, όπως το λέω. Αλλά εκεί είναι το όριο που θα συζητήσουμε και οι γραμμές που τραβάμε σε σχέση με τη διαπραγμάτευση. Αυτό που ζητάμε, αυτό που θέλουμε, είναι ο λαός μας να μην έχει αυτό το βαρύδι στο λαιμό του. Δεν μπορεί να ζήσει μια πολιτισμένη χώρα του 21ου αιώνα με αυτό το βαρύδι στο λαιμό. Είναι ένα πράγμα που δεν είναι διαχειρίσιμο. Το όγκος του χρέους δεν είναι διαχειρίσιμο. Σήμερα έχουμε μεγαλύτερο χρέος και είναι από τα ένα ακόμα τεράστια ψέματα. Έχουμε μεγαλύτερο χρέος σήμερα από την έναρξη της κρίσης, αν την τοποθετήσουμε στο 2008. Έτσι. Δεν είναι κάτι που είναι διαχειρίσιμο με τους όρους του σημερινούς, ούτε με τους όρους που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, η οποία καμία όρεξη δεν έχει βέβαια να ενδιαφερθεί για το χρέος, απλώς να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των αφεντικών που την έχουν βάλει εκεί. Μάλιστα. Κύριε Βουρναράκη, λόγω της μεγάλης πόλωσης που έχουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αυτό το οποίο τονίζουν όλοι οι πολιτικοί αναλυτές είναι ότι υπάρχει μια συμπίεση στα μικρότερα κόμματα, στα οποία περιλαμβάνεται φυσικά και το ποτάμι. Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό το κλίμα παραμονές ουσιαστικά των εθνικών εκλογών? Έχουμε μόλις 2 εβδομάδες ακόμα και 2 μέρες. Η διαχείριση αυτού του κλίματος είναι να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα τις θέσεις μας. Νομίζω ότι σε αυτές τις εκλογές έχει υπερτονιστεί πάρα πολύ το θέμα της οικονομίας και πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου,
Αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Και εδώ πάνω θεωρώ ότι εμείς με το κυβερνητικό μας πρόγραμμα νομίζω ότι έχουμε μία υπεροπλία θέσεων. Θα ήθελα πολύ έτσι επιγραμματικά να σας βάλω μερικά ζητήματα, γιατί θεωρούμε ότι, και ας φάνω λίγο αιρετικός εδώ, το κατεξοχήν πρόβλημα της χώρας δεν είναι ίσως το οικονομικό, είναι το πολιτικό. Άρα λοιπόν βάζουμε πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν το αύριο. Στο αύριο λοιπόν αυτό εμείς θέλουμε, παραδείγματος χάρη, έτσι για να ακούσει ο κόσμος, θέλουμε ένα μόνιμο υπουργικό σχήμα. Δεν νοείται κάθε φορά, κάθε κυβέρνηση να μπορεί να κόβει και να ράβει ένα υπουργικό σχήμα στα μέτρα της αντίληψής της. Δεύτερον, δεν θέλουμε αναπληρωτές υπουργούς. Τρίτον, θέλουμε μόνιμους υφυπουργούς. Μόνιμους υφυπουργούς εξωτερικών, μόνιμος υφυπουργός παιδείας, μόνιμος υφυπουργός δημοσίων εσόδων. Τέταρτον, θέλουμε μια διαφορετική βουλή. Θέλουμε μείωση των βουλευτών, θέλουμε σπάσιμο των μεγάλων εκλογικών περιφερειών, θέλουμε 100 μονεδρικές περιφέρειες, θέλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να ψηφίζει στη μικρή του την εκλογική περιφέρεια το πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι καλύτερα θα μπορέσει να το αντιπροσωπεύσει και στη μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια το κόμμα το οποίο θα μπορεί να διαχειριστεί τα μεγάλα και τα κοινά. Είμαστε ίσως οι μοναδικοί οι οποίοι λέμε ξεκάθαρα ότι μέσα στην καινούργια Βουλή θα πρέπει να υπάρχουν και 5 βουλευτές από τους Έλληνες της Διασποράς. Ξέρετε, τους Έλληνες της Διασποράς, 7-8 εκατομμύρια που ζουν έξω από την Ελλάδα, έχουν τις ίδιες αγωνίες με εμάς, όλοι τους ξεχνάνε. Και μονίμως τους θυμόμαστε όλες τις περιόδους της κρίσης και απευθυνόμαστε σε αυτούς για να έρθουν να βοηθήσουν τη χώρα. Παρότι εκείνοι μας θυμούνται πάντα. Εκείνοι μας θυμούνται πάντα και θέλω να σας πω, επειδή έχω προσωπική άποψη, γιατί έχω σχέση και με την Αυστραλία και με την Αμερική, το μόνιμο παράπονό τους, όλων αυτών των ανθρώπων, είναι πρώτον ότι δεν μπορούμε γρήγορα και εύκολα το ελληνικό κράτος να μπορέσει να τους δώσει ταυτότητες και διαβατήρια, και δεύτερον επειδή δεν τους δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπηθούν στην Ελληνική Βουλή. Το ποτάμι λοιπόν είναι ξεκάθαρο. 5 έδρες στην επόμενη Βουλή, οι οποίες θα δίνονται στους Έλληνες της Διασποράς. Για ποιο πράγμα να σας πω. Να σας μιλήσω καταρχήν για το μεγάλο ζήτημα των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων. Κανένας δεν το βάζει στο τραπέζι. Όχι, δε. Το έβαλε και ο κύριος Σταθάκης. Με συγχωρείτε. Χαίρομαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει βάλει εδώ και είναι από τα πρώτα πράγματα που θα γίνουν στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπεράκη, χαίρομαι. Χαίρομαι, γιατί αυτό θα μπορέσει να αποτελέσει. Βλέπετε ότι εμείς, κύριε Φουρναράκη, βλέπετε ότι. Να σας πω. Εμείς από την αρχή λέμε. Να διαφωνεί με αυτό το πράγμα. Εμείς από την αρχή λέμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία οι Έλληνες συνολικά μπορούν να συμφωνήσουν. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να βάλουμε στο τραπέζι. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία το ποτάμι θα αναδείξει και σε αυτά θα μπορούμε να πάμε σε προγραμματικές συμφωνίες. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα έχω να απευθύνω σε όλους. Σύντομο θα είναι το ερώτημα, θα ζητήσω και σύντομες απαντήσεις. Κύριε Νταγκουνάκη, για ποιο λόγο ο κόσμος να ψηφίσει κουκουέ στις προσεχείς εκλογές? Ο κόσμος, όχι γενικά. Οι εργαζόμενοι, λέμε εμείς. Δεν απευθυνόμαστε δηλαδή σε όλους τους Έλληνες. Δεν απευθυνόμαστε στην πλουτοκρατία της χώρας μας, το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στον ελληνικό λαό, στους κατεστραμμένους αγρότες, στους φτωχούς και μεσαίους αγρότες, στους επαγγελματίες, στη νεολαία, στις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας. Σε όλους αυτούς λοιπόν απευθυνόμαστε και τους λέμε: την επόμενη μέρα ισχυρό κουκουέ για ισχυρό λαό. Όσο πιο ισχυρό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τόσο πιο ισχυρός θα είναι ο λαός για να παλέψει όλα αυτά που είπαμε. Θα μου επιτρέψετε όμως δύο σχολιάκια. Τόσο πολύ νοιάζεται και απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ στους λαούς, που όλες οι περιοδίες στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τον κύριο Τσίπρα μέχρι τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι συναντήσεις ήταν με τους λαούς. Όπως για παράδειγμα στο Τέξας, στο Κόμο και όπου αλλού. Ή τις Λέσχες Βίλδεμπερκ εκεί της Ιταλίας που πήγε. Ας τα αφήσουμε αυτά και την κοροϊδία. Ένα αυτό. Δεύτερο. Φάνηκε από τη συζήτηση ότι και το ποτάμι, που να σας θυμίσω, το είπε εν μέρη και ο εκπρόσωπός του εδώ, ήταν υποτίθεται ενάντια στον παλαιοκομματισμό. Αν θα δούμε μερικές μόνο περιπτώσεις υποψηφίων που τώρα έχει συσπυρώσει, δίνουν απάντηση σε αυτό το πώς εννοεί δηλαδή αυτή την πλευρά. Ξεκινώντας από το Σκυλακάκι, το Λυκούδι, το Θεοχάρη που ήταν
εκεί ο γραμματέας της πράξεων που πλήρωνε ο κόσμος και τον τζάκιζαν εκεί με δική του και με δική του ευθύνη, υλοποιούσε κυβερνητική πολιτική, αλλά εργαλείο του παλαιοκομματισμού ήταν γι' αυτός, μέχρι τον Τζόρδα, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης του Παπαδήμου. Ανοίγεται ζητήματα όμως και θα πρέπει να σας απαντήσουν στη συνέχεια. Πρέπει να τα ανοίξουμε όμως αυτά. Μέχρι και το θέμα της διεξόδου που ακούσαμε εδώ από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει καμία ταλάντευση σε αυτούς μας ακούνε, στους εργαζόμενους. Και αυτοί που λένε επιμήκυση του χρέους και αυτοί που μιλάνε για κούρεμα του χρέους, και οι δύο αναγνωρίζουν τι? Ότι ο ελληνικός λαός είναι αυτός που χρωστάει. Είναι δηλαδή αυτός που δεν χρωστάει πραγματικά. Γι' αυτό και το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει εδώ και τώρα μονομερή, ολόπλευρη διαγραφή του χρέους, αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε σειρματοπλέγματα. Ξέρει ο κύριος Λιμπεράκης, γιατί πέρασε και από την ΚΝΕ, ότι ποτέ, ποτέ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΚΝΕ δεν είπε στον ελληνικό λαό να απομονωθεί. Πάντα μιλούσαμε για σχέσεις αμοιβαία επωφελής με τους λαούς όλου του κόσμου. Τους λαούς, όχι τα μονοπόλια και τις πλουτοκρατίες και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτά λοιπόν θα ξεκαθαρίσουμε. Ισχυρό κουκουέ για λαό ισχυρό, για κίνημα ισχυρό, για ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα είναι στις 26 του μήνα με όποιο χρώμα και αν την επιλέξει η κάλπη. Κύριε Φουρναράκη, το ίδιο ερώτημα. Για ποιο λόγο να σας εμπιστευτεί ο λαός? Ο λαός πρέπει να εμπιστευτεί το ποτάμι και πρέπει όχι να το αναδείξει μόνο τρίτη δύναμη, αλλά θα πρέπει να το αναδείξει ενισχυμένη τρίτη δύναμη για τους εξής λόγους. Θέλω να τονίσω ότι είμαστε εδώ, το ποτάμι είναι εδώ, γιατί κάποιοι πρέπει να συγκρουστούν με τον λαϊκισμό. Κάποιοι πρέπει να συγκρουστούν με τον λαϊκισμό που είναι το σαράκι του σύγχρονου ελληνισμού. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να επιβάλλουμε αλλαγές προς όφελος των πολλών. Είμαστε εδώ για να περιορίσουμε τη δράση των άνομων συμφερόντων, των συντεχνιών και των κομματικών στρατών. Είμαστε εδώ για να επιβάλλουμε το νέο πολιτικό ήθος στην χώρα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συνομιλητές μου, γιατί βλέπετε ότι σήμερα μπορέσαμε, και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα, ότι μπορούμε όταν θέλουμε να κάνουμε έναν πολιτισμένο διάλογο. Θέλω να σας πω επίσης και να πω σε όλο τον κόσμο ότι εμείς είμαστε οι μόνοι συνομώντες και επαναστάτες. Σας καλώ όλους στη συνωμοσία του καλού και σας καλώ όλους στην επανάσταση των άξιων. Γιατί εμείς πρεσβεύουμε ότι τους άξιους και τους καλύτερους θα βγάλουμε μπροστά πρωταγωνιστές και κυβερνήτες στην επομένη των εκλογών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Λιμπεράκη, να κλείσω με εσάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ως πρόγραμμα παροχών. Όπως προσπάθησα να σας πω και στην πρώτη ερώτηση, εμείς μόνο ως παροχή δεν το βλέπουμε αυτό. Το βλέπουμε ότι είναι το ελάχιστο απαραίτητο για να επανέλθει η στοιχειώδης αξιοπρέπεια στη διαβίωση του λαού μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν κατεβαίνει με ένα σχέδιο παροχών, αλλά ίσα ίσα κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές ζητώντας από το λαό. Αυτό που ζητάμε είναι να βάλει πλάτη, γιατί σε αυτό θα συμφωνήσω με τον κύριο Ταγκουνάκη, χωρίς τη στήριξη του λαού μας δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Να βάλει πλάτη ώστε να μπορούμε για πρώτη φορά στην ιστορία του έθνους μας μετά από εκατοντάδες χρόνια να μιλάμε ότι ο ελληνικός λαός παίρνει τις τύχες του στα χέρια του. Εάν ο ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με μια λογική θα του αναθέσουμε να μας λύσει αυτά τα προβλήματα, είναι ένα κενό γράμμα το να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Βγαίνουμε λοιπόν, ζητάμε σε αυτές τις εκλογές τη στήριξη, την ουσιαστική στήριξη του λαού μας για να μπορέσουμε να πούμε για μια φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, δεν μπορώ να θυμηθώ ιστορικά από πότε, ο λαός ότι έχει τις τύχες του στα χέρια του. Σας ευχαριστώ. Πάντως, 2,5 χρόνια με το 27% του εκλογικού ποσοστού στο χέρι, έτσι λέγατε στον ελληνικό λαό. Καθίστε και ερχόμαστε εμείς. Τώρα ξαφνικά θυμηθήκατε να το φέρετε στο προσκήνιο. Μάλλον υποκρισία υπάρχει. Λοιπόν, 2 μέρες πριν από τις εκλογές. Να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ όλους. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Εμείς σε αυτό το σημείο πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα νέα για τον αυριανό καιρό. Να δούμε τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για το νησί μας. Λοιπόν, αν είναι έτοιμη η καρτούλα μας, θα έχουμε νεφελώδη καιρό στην Κρήτη αύριο. Η θερμοκρασία ωστόσο σε άνοδο. Φεύγουμε από τις πολικές θερμοκρασίες. Από 13 έως 14 βαθμούς Κελσίου προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για αύριο. Η άνεμη ενισχυμένη με ένταση από 5 έως και 7 μποφόρ.
για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Για αύριο λοιπόν, Σάββατο, 10 του μηνός, στα Χανιά θα έχουμε νεφελώδη καιρό, η θερμοκρασία από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ισχυρή από 6 έως 7 μποφόρ. Νεφώσεις και για το Ρέθυμνο, από 10 έως 14 βαθμούς η θερμοκρασία, η άνεμη εδώ ασθενής έως μέτρη από 4 έως 5 μποφόρ. Ηλιοφάνεια το πρωί με διαστήματα τοπικών νεφώσεων στο Ηράκλειο και την θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει το μεσημέρι στους 14 για να πέσει και πάλι το βράδυ στους 11 βαθμούς. Εδώ η άνεμη με ένταση από 2 έως 6 μποφόρ. Ανάλογες οι καιρικές συνθήκες και στον Άγιο Νικόλαο, όπου το πρωί θα υπάρξουν διαστήματα ηλιοφάνειας, η θερμοκρασία από 9 έως 13 βαθμούς και η ένταση των ανέμων από 4 έως 6 μποφόρ. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Μπροστά μας έχουμε ένα Σαββατοκύριακο. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όλοι καλά. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 3. Ως τότε, γεια σας.